Θα παρακαλέσω πολύ τον κύριο Βάμβουκα, επειδή έγινε έτσι μια φραστική ανταλλαγή λίγο έντονη προηγουμένως με τον κύριο Μιχελάκη και προφανώς παρανοήθηκε μια φράση, προφανώς παρανοήθηκε φίλες και φίλοι, μια φράση του καθηγητή, του αγαπητού του κύριου Βάμβουκα. Θα παρακαλέσω κύριο Βάμβουκα. Κοιτάξτε, καταρχάς, να υπάρξει μια, θα έλεγα, επανόρθωση, αποκατάσταση. Καταρχάς, με τον κύριο Μιχελάκη βρίσκομαι πρώτη φορά σε εκπομπή. Τον σέβομαι, τον τιμώ προσωπικά για την ακεραιότητά του. Αυτό το οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως όταν είπα εσείς, δεν αναφερόμουν στον κύριο Μιχελάκη. Δεν αναφερόσαι στο πρόσωπο του κύριου Μιχελάκη. Και δεν αναφερόμουν. Αναφερόμουν γενικότερα, δηλαδή, αμφισβητεί κανείς ότι στη χώρα μας υπήρχαν μίζες στα εξοπλιστικά. Δηλαδή, αυτό είναι το ξέρει μέχρι και η Κουτσιμαρία τώρα. Δεν είναι... Δηλαδή όλα αυτά τα, όλη αυτή η διαφθορά που υπήρχε τόσα χρόνια, τι ήτανε? Υπερβάσεις κρατικών δαπανών. Αυτές οι υπερβάσεις δημιουργούσαν τα κρατικά ελλείμματα και κατά προέκταση είχαμε το δημόσιο χρέος. Αυτό εννοούσα. Η φράση που είπατε καλύπτει, πιστεύω, και τον κύριο Μιχελάκη. Και τον κύριο Μιχελάκη νομίζω τον καλύπτει αυτό που είπατε και ξεκαθαρίσατε έτσι ακριβώς. Τι θέλατε να πείτε, γιατί γίνεται και παρεξηγήσεις. Ζωντανή εκπομπή είναι, ζωντανός λόγος. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε γράψει, τα έχουμε πει επανειλημμένως. Ωραία. Δεν αναφερόταν στον κύριο Μιχελάκη. Αύριο, φίλες και φίλοι, σήμερα δηλαδή έρχεται ο κύριος Νταβούτογλου, ο Τούρκος Πρωθυπουργός, με αρκετούς υπουργούς της κυβέρνησης της τουρκικής. Καλησπέριζω τον συνάδελφο, τον Σπύρο του Σουμελίδη. Σπύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας ή καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους τους συνομιλητές σου. Να είστε καλά. Τι γίνεται με τον Νταβούτογλου αύριο? Λοιπόν, υπάρχουν πολύ, πολύ έντονη κριτική ασκείται ότι έρχεται σε μία περίοδο που δεν θα έπρεπε να γίνει αυτό στην Αθήνα, με τις τουρκικές προκλήσεις που είναι σε εξέλιξη διαρκώς. Εδώ οι γνώμες διήστανται, επειδή είναι μέρες εντάσεων, εν πάση περιπτώσει. Καταρχήν, το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκία ήταν κανονισμένο πάρα πολύ καιρό. Η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ότι ο καλύτερος τρόπος για να εξομαλυνθούν οι όποιες εντάσεις και να αποκλιμακωθούν είναι να υπάρξει συνεχής επαφή με την Άγκυρα. Βεβαίως, είναι αλήθεια ότι η Άγκυρα έχει ανεβάσει τους τόνους και τις τελευταίες μέρες. Παραδείγματος χάρη, ο κύριος Τσαβούσογλου, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, μια μέρα πριν φτάσει μαζί με τον κύριο Νταβούτογλου και άλλους 9 υπουργούς στην Αθήνα, είπε και πάλι ότι αν δεν επιτευχθεί λύση στο Κυπριακό, θα λειτουργήσουν άλλες επιλογές. Υπονοώντας βεβαίως ότι οι επιλογές θα είναι επιλογές έντασης σε ό,τι αφορά την ΑΟΣ της Κύπρου και όλα αυτά που έγιναν το προηγούμενο διάστημα με τον Μπαρμπαρός κτλ. Ναι, καταλαβαίνω ότι είναι μια δύσκολη στιγμή για την ελληνική διπλωματία. Από την άλλη μεριά, η ελληνική πλευρά, όπως και η κυπριακή, επιδιώκουν τα όποια θέματα να επιληθούν δια της διπλωματικής οδού, βεβαίως χωρίς να γίνουν υποχωρήσεις. Αυτό λέει τουλάχιστον παντού όπου σταθεί και όπου βρεθεί η κυβέρνηση, δηλαδή οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, και επιδιώκουν δια της διπλωματικής οδού να επιληθούν οι διαφωνίες. Είναι σίγουρο ότι ο κύριος Νταβούτογλου θα είναι αρκετά σκληρός και θα βάλει τα θέματα πολύ ομά, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση των πρωτοπαραγωγικών πηγών της Ανατολικής Μεσογείου, και μιλάμε γύρω από την Κύπρο και μιλάμε και για την περιοχή του Καστελόριζου. Επίσης, ο κύριος Νταβούτογλου, μαζί με τους 10 υπουργούς που τον συνοδεύουν για αυτό το συμβούλιο το συγκεκριμένο, ήθελε να επισκεφθεί και τη Θράκη. Η ελληνική πλευρά του εξήγησε ότι αυτό θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερες εντάσεις και δεν πρέπει να πάει το μισό υπουργικό τουρκικό του συμβούλιο στη Θράκη, λες και είναι προτεκτοράτο, ας πούμε, η Θράκη της Τουρκίας. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα, από ζητήματα ουσίας μέχρι τα ζητήματα ασφάλειας. Κύριε Σουρμαγίδη, με συγχωρείτε, του εξήγησε ή δεν του επέτρεψε? Εγώ, κύριε Καπερνάρο, θα μου επιτρέψετε, δια των πολλών ετών που καλύπτω το ρεπορτάζ του Υπουργείου Εξωτερικών, για αυτό σας ρωτώ. Ναι, να είμαι προσεκτικός αυτή τη στιγμή. Το Υπουργείο Εξωτερικών είπε... Αλλά δεν είναι οι Τούρκοι όμως. Αυτό είναι σίγουρο. Έτσι. Αλλά το Υπουργείο Εξωτερικών είπε, και όχι μόνο η ελληνική κυβέρνηση, ότι δεν θα γίνει επίσκεψη στη Θράκη. Βεβαίως όμως, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ ήταν και στην Ελλάδα, είναι μια ανοιχτή χώρα. Σας διακόπτω, συγγνώμη. Το τι ήταν θα κάνουν οι Τούρκοι, ελπίζουμε να μην κάνουν πράγματα τα οποία να είναι ομότητες. Συγγνώμη, ήταν πληροφορία, δεν ήταν δήλωση. Τι εννοείτε? Αυτό του ότι δεν θα πάνε στη Θράκη. Κατά πληροφορίες, λέει ο τύπος, κατά πληροφορίες, ναι, βγήκαν και πληροφόρησαν. Όσες φορές δεν είπαν ότι δήλωση, δεν θα επισκεφτούν τη Θράκη. Ναι, όσες φορές και αν ρωτήσαμε, το Υπουργείο Εξωτερικών λέει ότι τελικά δεν θα πάνε.
Βεβαίως δεν βγαίνουν να το πούν δημοσίως. Έτσι. Και αυτό δείχνει την τακτική την οποία ακολουθεί το Υπουργείο. Και αυτό δίνει αέρα στον Τούρκο. Είναι σίγουρο, λέω και πάλι, ότι οι Τούρκοι πριν φτάσουν εδώ έβαλαν σκληρά ζητήματα και είμαι βέβαιος ότι και στις συναντήσεις θα τα ξαναβάλουν. Μάλιστα. Και θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν, να βάλουν τα θέματα τους. Είναι άλλωστε πάγια η τακτική τους. Και ξέρετε γιατί, με συγχωρείτε, και ξέρετε γιατί δεν λιένουν καν τη γωνία, διότι δεν κάνουν επίσκεψη σε άλλο μέλος. Δεν πάει να δει το τζάμι στον Άγιο Πασά, ας πούμε, στα Γιάννενα. Πάει στη Τράκη. Όχι, ναι, πάει στη Τράκη. Το έχετε πει, βεβαίως. Το έχετε καταλάβατε. Πει, κύριε Καπερνάρο, βεβαίως. Θα μπορούσαν να πάνε να δουν πολλά πράγματα. Αλλά αυτό που θέλουν να πάνε να επισκεφθούν στη Θράκη το μισό Υπουργικό Συμβούλιο είναι μια πρόκληση σε κάθε περίπτωση. Ακόμα και το γεγονός ότι ετέθη το θέμα όπως ετέθη. Ναι. Κύριε Θανασίου, θέλετε να πείτε κάτι. Ναι. Σε συνέχεια με όσα ανέφερε ο Σπύρος, ο Ταγί Περντογάν έχει πάει στη Θράκη. Και μάλιστα κατεβαίνοντας, το αποτυπώνει αυτό και ένας συνάδελφος, ο Βαγγέλης Παπαδόπουλος, στο βιβλίο του, άκουσε το Μουεζίνι. Ναι. Και μάλιστα συνοδεία αρκετών υπουργών και μάλιστα. Τότε. Και είπε στους συνομιλητές του τότε, εμείς για αυτά λέει φυλακιστήκαμε και στην Ελλάδα είναι ελεύθερα. Θα ήθελα να σημειώσω αυτό το περιστατικό. Τώρα για να επανέλθουμε στα προηγούμενα. Πώς κατάντησε έτσι αυτή η χώρα να έχει γίνει έτσι παίγνιο και της γείτονος Τουρκίας. Εγώ είμαι υπέρ του ελληνοτουρκικού διαλόγου. Και των Ευρωπαίων φίλων και συνεταίρων. Το δέντρο, συγγνώμη, της φιλίας, κύριε Αθανασίου, που είναι στα σύνορα, το ποτίζουν και οι δύο πλευρές, όχι μόνο η Ελλάδα. Μάλιστα. Είναι μια πάρα πολύ σωστή ηθική αρχή. Και επιβεβαιώνει και ότι δεν διακόπτει ο Καπερνάρος. Λοιπόν, συνεχίζω. Δεν σπάει τον Ιρμό. Είναι κατά τούτο καλό συνομιλητής. Λοιπόν, πώς κατάντησε έτσι αυτή η χώρα. Χρεοκοπημένη, ναι, γιατί είναι χρεοκοπημένη. Γι' αυτό είμαστε σε αυτό το σημείο. Η Ελλάδα είναι χρεοκοπημένη και θα θυμίσω και κάτι άλλο. 6 μήνες προτού ξεσπάσει η χρεοκοπία της και ήρθε το bailout, η επιθεώρηση Economist είχε άρθρο γραμμής και έλεγε παραδεχθείτε, το χρεοκόπησαν, το έχω στο αρχείο μου, όποτε θέλετε σας το φέρω. 6 μήνες πριν ξεσπάσει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Λοιπόν, κάποιοι τη χρεοκόπησαν, κάποιοι την έφεραν ως εδώ. Τώρα αυτοί που την έφεραν ως εδώ, που την γκρεμοτσάκισαν, που την έριξαν στα βράχια, λένε συνένεση. Ελάτε να τα βρούμε. Μίνιμουμ εθνική συνένεση. Με τον τρόπο αυτό και σκεπάζουν. Δεν είναι σωστό όμως αυτό, τα πολιτικά εγκλήματα. Δεν είναι σωστό αυτό. Δείτε, η συνένεση χρειάζεται μια βάση. Όπως για να μιλήσουμε, χρειάζεται ένα κοινό έδαφος, ελάχιστο κοινό έδαφος. Πώς να συνενέσω σε κάποιον που λέει ότι το χρέος είναι βιώσιμο, όταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει ότι δεν είναι βιώσιμο. Πώς να συνενέσω με κάποιον που λέει ότι μπορείς να έχεις και αυτό το μη βιώσιμο χρέος και να έχεις ανάπτυξη. Πρέπει να προσπαθήσουμε. Με συγχωρείτε. Ξέρετε τι κάνετε. Μπορείς να νικήσεις δεν σε διακόπτει. Προσπαθώ, αγωνίζομαι να. Όχι, να απαντήσεις, γιατί να... κάνει καλές ερωτήσεις. Είσαι πρωταθλητής της διακοψίας. Κύριος Καρβούνης δεν είναι πρωταθλητής. Το Βασίλειο του Καπενάρου θα τον πάρω για συμπαρουσιαστή στην εκπομπή. Επιστημονικούς κανόνες. Θα σκίσουμε. Και μην κοιτάτε τι λένε μόνο οι Βρυξέλλες. Να δείτε και τι λένε οι άλλοι. Θέλετε ένα σημερινό. Σημερινό είναι αυτό. Το πολλωστό. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών και να προχωρήσει σε αγορές κρατικών ομολόγων για να ενισχύσει την κλονιζόμενη οικονομία της Ευρωζώνης. Σωστό αυτό. Ο Αντιπρόεδρος, μα αφού είναι σωστό, βεβαίως δεν το επιτρέπουν οι ευρωπαϊκές συνθήκες. Κυρίως τον παρόδομο, αλλά έχουν αυξήσει τη δυνατότητα να λένε. Αγοράζουν ελληνικά ομόλογα και έχουν αυξήσει λοιπόν, τη ρευστότητα. Πού έχει αυξηθεί η ρευστότητα? Στην Ελλάδα. Για ρευστότητα. Να βοηθήσουν τη ρευστότητα. Ως εγγύησεις, γιατί κοιτάξτε, έτσι δεν δίνονται περισσότερα. Σωστό. Δεν είναι σωστό. Κοιτάξτε, κατά ανάγκη αναγκάζομαι να επαναλαμβάνομαι. Και θα σας πω κάτι, επειδή αναφέρετε πάρα πολύ συχνά και τις Βρυξέλλες και τις συνθήκες και τις συμφωνίες. Θα σας πω κάτι, γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό. Είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που το λέω. Ο Πολ Κρούγκμαν έγραψε το εξής. Και πρέπει να ολοκληρώσουμε γιατί είμαστε εκτός χρόνου. Για τους Γερμανούς. Είστε σαν τους γιατρούς του Μεσαίωνα. Τι έκαναν οι γιατροί του στο Μεσαίωνα? Ήταν άρρωστος κάποιος. Πήγαιναν και του έκαναν αφέμαξη. Το αφαιρούσαν το αίμα. Ο ασθενής φυσικά όταν του αφαιρείς το αίμα δεν πηγαίνει καλά. Λέει γιατρέ δεν πάω καλά. Α, δεν σου αφαίρεσα αρκετό αίμα, πρέπει να αφαιρέσεις περισσότερο αίμα. Λοιπόν, αυτό κάνουν αυτή τη στιγμή η Μέρκελ, αυτό κάνει και το συγκοντάρει ο κύριος Σαμαράς. Μάλιστα. Ένας πρωθυπουργός ο οποίος εμφανίστηκε ράκος για να επικρίνει την Τρόικα. Αυτό είναι
Αν αυτό δεν είναι μια αυτοαπόρριψη, για να χρησιμοποιήσω μια κομψή έκφραση, τι είναι αυτοαπόρριψη? Όταν ο κύριος Μεϊμαράκης βγαίνει σήμερα από το Προεδρικό Μέγαρο και επικρίνει την Τρόικα, κατά βάθος τι επικρίνει? Την ελληνική κυβέρνηση επικρίνει. Φτάσαμε σε τέτοιο, τέτοιο σημείο. Εμίλιε, πριν κλείσουμε. Ναι, ναι. Χωρίς να θέλω να είμαστε εκτός χρόνου ήδη πολύ. Ναι, πριν κλείσουμε. Αλλά είχε πολύ ενδιαφέρον, δεν ήθελα να διακόψω τον κύριο Αθανασίου καθόλου. Βεβαίως, ούτε εγώ. Η σημερινή μέρα για τους Αθηναίους θα είναι δύσκολη. Ναι, για πες. Υπάρχουν πάνω από 10.000 αστυνομικοί. 10.000 αστυνομικοί, Ναι. Γιατί υπάρχει η και είναι κλειστό το κέντρο. Η δυσκολία δεν είναι επειδή υπάρχουν 10.000 αστυνομικοί. Το Νταβούτογλου, πέρα από τους 10 υπουργούς που έχουν μεγάλες συνοδείες, υπάρχουν. Κόβεται και η κυκλοφορία στο κέντρο, Σπύρο. Δεκάδες δημοσιογράφοι. Ναι. Μιλάμε για πάνω από 400 άτομα στην Τουρκία που έχουν έρθει. 400 δημοσιογράφοι Τουρκοί. Όχι 400 δημοσιογράφοι, αλλά όλοι οι αντιπροσωπείες. Όλοι οι αποστολή. Ναι. Και επίσης, επειδή υπάρχει και το θέμα της επετείου, τέλος πάντων, αυτού του γεγονότος της δολοφονίας του Γρηγορόπουλου. Το Σάββατο είναι αυτό. Αυτό είναι το Σάββατο. Ρωμανο, είναι όλα λίγο ανακατεμένα αύριο και απλώς λέμε ότι θα είναι μια δύσκολη μέρα. Θα είναι μια δύσκολη μέρα. Και καλό θα είναι να γίνει ό,τι πρέπει. Μάλιστα. Για να αποφευθούν οι εντάσεις. Φίλες και φίλοι, Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας, καλημέρα στους συνομιλητές σου και πάλι. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της αυριανής σημερινής Παρασκευή της Κόντρα News. Να το δούμε μπροστά. Είναι μία σελίδα στα ελληνικά, μία σελίδα στα τούρκικα. Είναι επιστολή του Γιώργου του Κουρί στον κύριο Νταβούτογλου. Πρέπει να τη διαβάσετε αυτή την εφημερίδα αύριο. Είναι μία συγκλονιστική επιστολή από τον εκδότη μας. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιώργο τον Μελιγκόνη, τον Γιάννη τον Μιχελάκη, τον Άσο τον Αθανασίου, τον Βασίλη τον Καπερνάρο. Και εγώ σε ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Και τον Γιώργο Βάμβουκα. Και εμείς ευχαριστούμε. Και τον κύριο Σταύρο Καρβούνη. Σας ευχαριστώ θερμά όλους. Έγινε μία πολύ ωραία συζήτηση σήμερα. Ήταν μια ωραία εκπομπή, είχε και τις εντάσεις της, αλλά συμβαίνουν αυτά. Νομίζω ότι βγάλατε τα συμπεράσματά σας για πάρα πολλά θέματα που απασχολούν την καθημερινότητά μας και το μέλλον της χώρας μας, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστώ θερμά για την πολύ μεγάλη αγκαλιά που έχετε δείξει, την πολύ μεγάλη αγάπη που δείχνετε σε αυτή την εκπομπή κάθε βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12 το βράδυ. Να είστε πάντα καλά, καλή σας νύχτα.